ευχαριστημένοι. Προσωπικά είμαι χαρούμενος γιατί υποδεχόμαστε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά και δήμαρχο για χρόνια, επιτυχημένο. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί η ηγεσία της πολιτικής προστασίας έρχεται στην Περιφέρεια, στη δική μας Περιφέρεια, όπως γνωστόν έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρά προβλήματα, πλημμύρες, πυρκαγιές, απώλεια ανθρώπινων ζωών, περιουσιών. Μας μίλησε εδώ για το νέο σχεδιασμό, ο οποίος απορρέει από το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων. Ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι εξόχως φιλόδοξος, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια από πολλούς, είναι αλήθεια. Δώσαμε τα χέρια εδώ ότι το επιχειρησιακό κέντρο θα είναι η Τρίπολη, σε χώρο που θα παραχωρηθεί αμέσως. Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι στην εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος των επιχειρησιακών κέντρων που θα γίνουν στις 13 περιφέρειες της χώρας. Τον ευχαριστώ το Γενικό μέσα από την καρδιά μου και για τη φιλία και για τη συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα του ενδιαφέροντος και των υπηρεσιών που προσφέρει. Εύχομαι στον νέο αρχηγό να έχει μία καλή πορεία, να είναι και τυχερός, γιατί ξέρετε ζούμε σε μία εποχή ακραίων πλέον φυσικών φαινομένων. Δέστε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις χώρες οι οποίες είναι πλούσιες και ανεπτυγμένες όπως η Αυστραλία, να έχει καλή δύναμη και να ξέρει ότι η Περιφέρεια θα είναι δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα. Και ότι αναγνωρίζουμε το αυτονόητο ότι όταν έχουμε την πυρκαγιά ή την πλημμύρα, ο αρχηγός είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και εμείς είμαστε οι επίκουροι, οι αρρωγοί, οι συμβοηθοί σε αυτή την προσπάθειά του. Λοιπόν, καλή επιτυχία, αρχηγέ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, άλλωστε έχουμε υποχρέωση προς το λαό τον οποίο υπηρετούμε. Καλή δύναμη, Γενική Γραμματέα και αγαπητέ φίλε, στο μεγάλο αγώνα που έχεις αναλάβει για το συντονισμό και την βελτίωση της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Καλώς ήρθατε στην Τρίπολη. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον Περιφερειάρχη και καλό μου φίλο αυτοδιοικητικό. Εμείς οι νεότεροι αυτοδιοικητικοί, γιατί επιτρέψτε μου αυτοδιοικητικός να νιώθω. Έχουμε συνυπάρξει με τον Περιφερειάρχη ως Δήμαρχη και ήταν πάντα πολύτιμες και οι συμβουλές του και οι απόψεις του σε επιμέρους ζητήματα. Η χώρα πλέον έχει το δικό της εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων. Μετά από παλινοδίες δεκαετιών, μετά από δυστυχώς δεκάδες νεκρούς συμπολίτες μας, νομίζω είναι ξεκάθαρη η βούληση και η προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης, για ένα θέμα που επιτρέψτε μου να πω το χαρακτηρίζω ως εθνικό θέμα, ως πατριωτικό θέμα, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας που επιβάλλει συνεργασία, συνεννόηση με όλους. Ολοκληρώθηκε η ψήφιση του νέου νόμου. Ο 4662 έρχεται για να δημιουργήσει εκείνες τις δομές που χρειάζονται και που πολύ σωστά λέει και ο Περιφερειάρχης ότι την ώρα της κρίσης πρέπει να είναι ένας που συντονίζει, ένας ο οποίος εξασφαλίζει όρους σοβαρού συντονισμού. Έλεγα πάντα και το λέω και τώρα ότι το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής προστασίας δεν είναι ποιος κάνει τι. Αυτό περιγράφεται μέσα από εγχειρίδια, μέσα από πρωτόκολλα διαδικασιών. Το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα μου επιτρέψετε, είναι ποιος είναι αυτός που παρατηρεί την ώρα της κρίσης, ότι αυτός που πρέπει να κάνει κάτι το κάνει, την ώρα που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει και με τις διαδικασίες που πρέπει, ώστε το επόμενο γρανάζι να μπορεί να λειτουργήσει και να μην καταρρεύσει ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Κάτι που δυστυχώς το βιώσαμε και στο Μάτι και που το βιώνουμε και παγκοσμίως σε επιμέρους κρίσεις οι οποίες ξεφύγαν από τον αρχικό έλεγχο με αποτέλεσμα να μην είναι αντιμετωπίσιμες. Το δεύτερο, το πολύ σημαντικό που εξασφαλίζεται μέσα από το συγκεκριμένο νόμο είναι ότι επιτέλους η πρόληψη που υπήρξε λεκτικό και επικοινωνιακό τσιτάτο στο στόμα δεκάδων εδώ και δεκαετίες είναι μια πραγματικότητα. Μέσα από τις διαδικασίες της κήρυξης μιας περιοχής σε ειδική κινητοποίηση κατά τα πρότυπα της έκτακτης ανάγκης δίνεται δυνατότητα και στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους να προχωρήσουν άμεσα έργα, εργασίες, υπηρεσίες, προμήθειες που αφορούν όχι απλά και μόνο στην αποκατάσταση του προβλήματος αλλά στην πρόληψη
εν ώψη επαπειλούμενου κινδύνου. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει μέσα από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο κατ' εξαίρεση να διοδοτηθούν για έργα άμεσης ανάγκης και υλοποίησης που αφορούν σε 4 κατηγορίες, στους καθαρισμούς, στη συντήρηση των δασικών δρόμων, στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών και σε αντιπλημμυρικά μικρής κλίμακας. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, που όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς πελαγοδρομούσε μεταξύ αδειοδοτήσεων, μεταξύ διαφορετικών γραμματιών, υπουργείων, δασαρχείων και όλων όσων προσπαθούν να κάνουν ο καθένας σωστά τη δουλειά του, όμως πολλές φορές είτε υποστελεχωμένοι είτε χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες δημιουργούσαν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έλυναν. Είμαστε εδώ μαζί με τον αρχηγό τον νέο αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, για να συναντήσουμε και τον νέο μας περιφερειάρχη, τον Θανάση τον Κολυβήρα, τον νέο ταξίαρχο, έναν έμπειρο άνθρωπο. Είμαι πολύ χαρούμενος που η φυσική ηγεσία του σώματος προχώρησε στις νέες κρίσεις, έχοντας ως δόγμα δύο βασικές παραμέτρους. Η μία αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα του καθενός και την δυνατότητα που έχει να εμπνεύσει τους υφιστάμενούς του μπροστά στην διαδικασία που χρειάζεται για να οργανώσουμε καλύτερα την αντιπυρική περίοδο και τα επιχειρησιακά σχέδια της πυροσβεστικής. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπε και ο Περιφερειάρχης, προχωράμε με τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, μικρά κέντρα επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει σε όλη τη χώρα εκείνο το σημείο αναφοράς, συνεννόησης, επικοινωνίας, συντονισμού, να μην υπάρχουν οι αριθμίες και οι παθογένειες του παρελθόντος, όπου μια υπηρεσία δεν μπορούσε να συνοηθεί με την άλλη, και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι λεγόμενοι φακέα, οι φορείς αντιμετώπισης κινδύνου, δηλαδή πυροσβεστική, αστυνομία, το ΕΚΑΒ ή το λιμενικό, ο στρατός, να μπορούν κάτω από μία στέγη να συντονίζουν όχι ένα, δύο, τρία και πολλά διαφορετικά συμβάντα. Υπάρχει σε βάθος τριετίας η ολοκλήρωση αυτών των κέντρων και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί με πολύ γρήγορες διαδικασίες η περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά έτσι ώστε στις επόμενες εβδομάδες να έχει χωροθετηθεί ο χώρος αυτός και να προχωρήσουν και τα 13 αυτά κέντρα με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ και αν πάνε όλα καλά να είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο του 2023. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Απλά να τελειώσω λέγοντας ότι αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση του να θωρακίσουμε τις περιοχές μας, τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας απέναντι στην κλιματική, όχι αλλαγή, αλλά στην κλιματική κρίση που είναι εδώ και στη χώρα μας. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης να προχωρήσουν και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε το προσωπικό που χρειαζόμαστε, αλλά και τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρειάζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για να ανταπεξέλθουν στις πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που έχουν σε προληπτικό και όχι μόνο επίπεδο. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα με ξαναδείτε στην Πελοπόννησο πολύ συχνά, κύριε Περιφερειάρχα. Δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ μας που είναι μια σχέση αμοιβαιότητα. Να τα προχωρήσουμε βήμα-βήμα και μέσα σε ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Και παρακαλώ και όταν έχουμε κάποια μικρά ή μεσαία γεγονότα να μην τρέχουμε να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι δεν είναι γενικέ. Σκεφτείτε να έχουμε και κανένα σοβαρό γεγονός. Θα μπει ένα τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να συνδράμουμε τους Δήμους σε άμεσες διαδικασίες, όμως θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο πρέπει να μην αφήνει περιθώρια στην κοινωνία που μας παρακολουθεί να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άρα είμαστε εδώ για να καλύψουμε πραγματικούς κινδύνους, πραγματικές ανάγκες μέσα από ένα πλέγμα συνεννόησης και ξεκάθαρων κριτηρίων. Δεν ξέρω αν ο αρχηγός μας εδώ προβληματικά. Είναι λάκων ο αρχηγός, οπότε ό,τι λέει το λέει. Θα πω και εγώ δύο λόγια απλά. Το πυροσβεστικό σώμα είναι ο κατεξοχήν επιχειρησιακός βραχίωνας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προχωράμε συντεταγμένοι, ευθυγραμμισμένοι, για να φέρουμε δικαιοσύνη και αξιοκρατία, να εφαρμόσουμε σεβασμό και πειθαρχία και να πω τούτο, ότι καθημερινά το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πόλεμο. Αυτό είναι διαπιστωμένο τη σπάση και από μεγάλους επιστήμονες, αλλά και ο κύριος Λιγερός που μου το έλεγε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, που είναι ένας διακεκριμένος άνθρωπος, ότι μόνο οι πυροσβέστες πολεμάται, ακόμα και ο στρατός έχει πολλά χρόνια να κάνει πόλεμο.
Άραγε, με αυτό το σκεπτικό, ο κάθε πυροσβέστης βάζει τα στήθια του μπροστά κάθε μέρα, κινδυνεύοντας τη ζωή του για να σώσει, τι να κάνει τι, να σώσει τον συνάνθρωπό του, να τον προστατεύσει, να του προστατεύσει την ανθρώπινη, να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και να προστατεύσει κατ' επέκταση την περιουσία των συνανθρώπων μας. Σε αυτό το στόχο, από τη στιγμή που η πολιτεία με τίμησε, πιστεύω ότι έχω κάνει ό,τι πρέπει για να έχω επάξει αυτή τη θέση. Θα είμαι ο ηγέτης, ο μπροστάρης, αυτόν που θέλει ο κάθε πυροσβέστης να είμαι μπροστά, έτσι ώστε όλοι μαζί, βάζοντας αντικειμενικούς σκοπούς, να φτάσουμε στο στόχο που θέλουμε, τον επιθυμητό στόχο. Αυτά είχα να σας πω, δεν θέλω να πω κάτι, ευχαριστώ.